Θέλω να πάμε σε ένα ζευγάρι που δημιουργήθηκε στο περσινό MasterChef. Υπέροχο. Τον Διονύση και την Ανού. Ο Διονύσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε μέχρι και τον τελικό. Είναι αυτός που έκανε υπέροχες σύντριγγες μέσα στο MasterChef. Το θυμάμαι το περσινό πολύ, μόνο την Μαργαρίτα εγώ θυμάμαι. Η Μαργαρίτα θυμάσαι. Μου έχει μείνει ένα εξίτλο το περσινό. Έφτασε και αυτός μέχρι το τέλος. Είναι ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί τις σύντριγγες του τις έκανε. Μην πούμε ότι ήταν κι αυτός τίποτα άρνη του Θεού. Λοιπόν, με την Ανού. Η Ανού με τον Διονύση γίναν ζευγάρι μέσα στο παιχνίδι. Τα έχουν ακόμα. Να είναι ζευγάρι. Βεβαίως. Μίλησαν. Δεν χάθηκε να τα φτιάξει με κανέναν μέσα το παιχνίδι. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Χάσες, δεν έκανες τίποτα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Έμενε μόνη της. Δεν κάσπασε εκείνη μάτια μου όμως. Ο Διονύσης όποιο κατεβαίνει κάτω και τον θέλει κοντά του, του δίνει και το γούρι του. Αυτή τη φορά το έδωσε σε μένα. Μάλλον από αυτούς τους τέσσερις, εμένα θέλει πιο πολύ σπίτι. Ο Διονύσης είχε δηλώσει πριν το MasterChef, ότι δεν θα πήγαινε ποτέ σε ένα παιχνίδι συγκεκριμένο, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν έχει σχέση με τις showbiz και δεν έχει τατουάζ. Έχω τατουάζ, ναι, να, είναι η αλήθεια. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Μπορεί ακόμα να ισχύει η άποψή μου. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, αν ήξερα το reality, ας το πούμε έτσι, με σεβασμό, δεν θα πήγαινα. Είναι η γνώμη μου. Είναι αυτό που βίωσα, είναι αυτό που είδα. Δεν μου άρεσε. Εγώ θεωρούσα κάποια στιγμή ότι το MasterChef είναι καθαρά ένας διαγωνισμός μαγειρικής τηλεοπτικός. Αυτό πιστεύαμε και νομίζω οι περισσότεροι αυτό πιστεύουν όταν πάνε. Εν τέλει καταλήγει, το καταλαβαίνω και αυτό φυσικά για να έχει προβολή το ένα, να γίνεται περισσότερο reality. Διαφωνώ με το reality, γιατί εμείς που πήγαμε σαν μάγειρες, γιατί πήγαμε σαν μάγειρες και όχι σαν περσόνες που θέλουμε να αναδείξουμε τη συμπεριφορά μας, το χαρακτήρα μας. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είμαστε κερδισμένοι και οι δύο. Δεν μπορώ να πω ότι βγήκε κερδισμένο σε κάτι, γιατί ακολούθησα τον δρόμο που ήμουνα. Ήμουνα μαγειρικά, συνέχισα μαγειρικά. Θα γίνει η χρήση της κάρτας, Θα γίνει. Για ποιον? Για την Ανού. Για την Ανού. Όσο λοιπόν εύκολο ή δύσκολο είναι μέσα σε ένα reality να βρεις τον έρωτα. Είναι εύκολο να κάνεις ένα δεσμό μέσα. Είναι εύκολο όμως και να το χάσεις. Γιατί μπορεί να μπεις μέσα και να πεις πάμε να το κάνουμε αυτό για τη δημοσιότητα. Εντάξει, να φανούμε λίγο. Οκ, okay, μετά από ένα-δύο μήνες τελειώνει όλο αυτό. Σε μας κράτησε. Έφτασες με τη Μαργαρίτα μέχρι το τέλος. Σου φάνηκε δίκαιο το αποτέλεσμα. Εντάξει, για το αποτέλεσμα σίγουρα ξέρουν οι κριτές. Αυτοί δοκίμασαν. Αυτοί βγάλαν τη βαθμολογία. Αυτοί με έκριναν. Εγώ θέλω απλά να πω κάτι σε μάγειρες που θα δηλώσουν και μελλοντικά συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς. Όταν πάνε μέσα, να έχουν στο μυαλό τους τη μαγειρική. Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις μέσα στο reality μέσα και να μείνεις μέσα στο στόχο σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πάρα πολλές ώρες τα γυρίσματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα συναντήσεις δύσβατα μονοπάτια. Θα συναντήσεις ανθρώπους μέσα σε αυτή την ομάδα που να μην θέλουν το καλό σου. Αν μπήκαν να γίνουν περσόνες, ας γίνουν περσόνες. Αλλά θεωρώ ότι ο μάγειρας πάει για να κερδίσει. Ο μάγειρας θέλει να ιδρώσει και να τρέξει. Η περσόνα πάει να πουλήσει απλά τον εαυτό της. Καλά τα είπε η κοπέλα. Καλά, ισχύει αυτό, ρε παιδί. Νομίζω ότι έβλεπα άλλο πράγμα, γιατί ουσιαστικά ο Διονύσης ήταν αυτός που δημιούργησε το reality και επίσης έκανε και ένα δεσμό μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε με τον Διονύση, ναι, και την Ανούς, επειδή βεβαίως ήταν ένα ζευγάρι το οποίο μας απασχόλησε, ήταν ακόμα ένα, αλλά αυτό το ζευγάρι ήταν ακόμα πιο έντονο. Και ο Διονύσης ειδικά ήταν τόσο μαναφούκος που παίζαμε και εμείς αποσπάσματα πέρυσι όσο καιρό παίξαμε, επειδή ο Διονύσης δημιούργησε εντάσεις. Μα δεν τον είδες εδώ τι είπε, τι να σας πω, λέει, οι κριτές δοκίμασαν, και ακόμα και τώρα μαναφούκια έκανε. Όσο τώρα παίξαμε, γι' αυτό το λέω. Και ειλικρινά, η μόνη που δεν είχε το reality ήταν η Μαργαρίτα, η οποία κέρδισε κιόλας. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή ήταν σαν να βλέπω έναν άλλο άνθρωπο. Κάτι άσχετο για το MasterChef, να μου πείτε αν συμφωνείτε. Πάντα εγώ έχω, γιατί μου αρέσουν συγκεκριμένοι κριτές. Αντρέας, μπορεί να με καταλάβει, ή Κατερίνα μπορεί. Πέρα από τη χημεία τους κτλ. Όταν δοκιμάζουν τα πάντα, ειδικά στο οντισιόν. Εγώ έχω πολύ θέμα με τον Ανέσκο. Όταν κάτι δεν μ' αρέσει, όχι θα μου έρθει αναγούλα κανονική. Όταν λοιπόν κάτι δεν τους αρέσει, πόσο διακριτικά παίρνει τη χαρτοπετσέτα και το φτύνει πόσο φοβερό. Χωρίς να προσβληθεί ο άλλος απέναντι. Έχουν φάει άνοστα πράγματα και τα έχουν φάει. Όταν βλέπουν. Αλλά έχουν φάει κοτόπουλο με σαλμονέλα πλάκα. Αν είναι άψητο που είναι επικίνδυνο, κάνουν αυτό που λες. Πολύ διακριτικά. Δηλαδή, άμα δεις χαρτοπετσέτα, είναι επικίνδυνο για την υγεία. Και το κάνουν με μια λεπτότητα. Απίστευτο. Όντως. Λοιπόν.